ξεκάθαρα υπέρ των μονοκλωνικών αντισωμάτων για τη θεραπεία των ομάδων υψηλού κινδύνου σε περίπτωση προσβολής τους από τον COVID-19, δηλώνουν επιστήμονες ανά τον κόσμο, με το θέμα που αποκάλυψε το Ράδιο 984 και προβλήθηκε από την Κρήτη TV να έχει προκαλέσει αίσθηση. Με βάση την αποκάλυψη αυτή, η απάντηση σε ερώτηση Ελληνίδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αν δύναται ο ΕΟΦ, ο ελληνικός οργανισμός δηλαδή, χωρίς δεσμεύσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, να χρησιμοποιήσει μονοκλωνικά αντισώματα, διέψευσε τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο κύριος Φιλίππου, μιλώντας στο Ράδιο 984, είχε ξεκαθαρίσει ότι ο ΕΟΦ δεσμεύεται σε κοινή στάση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, την ώρα που η απάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στο ερώτημα που ετέθη είχε διαφορετικό περιεχόμενο και πάντως δεν περιέγραφε καμία δέσμευση του ΕΟΦ σε αυτό το επίπεδο. Ο EMA είναι παραπάνω από μια χώρα που θέλει να σώσει πληθυσμό. Για να έρθει ένα φάρμακο μέσω του ΙΦΕΤ θα πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας. Ο EMA αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Ποιο δεν έχει? Δεν έχει δώσει άδεια διοδότηση στα μονοκλωνικά αντισώματα. Από τη στιγμή λοιπόν που το φάρμακο είναι εγκεκριμένο, έστω και με έκτακτη άδεια κυκλοφορίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι θέμα εθνικής απόφασης να το υιοθετήσουμε εμείς. Σχολιάζοντας τη χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής των μονοκλωνικών αντισωμάτων σε θεραπείες ομάδων υψηλού κινδύνου με COVID-19, ο κριτικός επιστήμονας Κωνσταντίνος Χαριτάκης εξήγησε ότι δείχνουν να έχουν αποτελεσματικότητα και ο FDA έχει δώσει έγκριση για χορήγησή τους. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα ασθενή που είχε ιστορικό μεταμόσχευσης ύπατος και μιλήσαμε με την ομάδα τη μεταμοσχευτική εδώ και στο συγκεκριμένο ασθενή που είχε COVID χορηγήσαμε αντισώματα. Από ό,τι μου είπαν οι γιατροί εδώ που χορηγούν αυτά τα αντισώματα, τουλάχιστον σε ασθενείς με μεταμόσχευση ύπατος που είναι υψηλού κινδύνου, έχουν χορηγήσει σε 43 ασθενείς μέχρι τώρα εδώ στο Χιούστον και όλοι έχουν πάει πολύ καλά. Δεν είμαι σίγουρος, έχει πάρει την έγκριση από το FDA και θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα πώς θα βοηθήσει. Αλλά και αυτό, όπως σας είπα, είναι ένα ακόμα όπλο στη παρέτρα μας. Εξηγώντας πως τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορούν παράλληλα με τον εμβολιασμό να αποτελέσουν όπλο κατά της πανδημίας στο πεδίο όχι του υγιούς πληθυσμού, αλλά για ασθενείς ομάδων υψηλού κινδύνου, διευκρίνησαν ότι πίσω από οποιαδήποτε επιλογή χρήσης ημί κρύβονται και οικονομικά συμφέροντα που δεν αποκλείεται να επηρεάζουν αποφάσεις ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα που θα είχε μια τέτοια επιλογή. Δεν το κάνουν για ένα λόγο. Δεν θέλουν να βγάλουν λεφτά από τη τσέπη. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Τα μονοκλωνικά αντισώματα που λέτε για να τα φτιάξουν χρειάζεται να πάνε γιατί να τα φτιάξουν. Αυτό του γιατρού δεν θέλουν να το πληρώσουν. Μπορεί, αλλά σας λέω και πάλι. Εδώ αποδεικνύεται αν εμείς είμαστε όντως ένα κράτος το οποίο φροντίζει για την δημόσια υγεία, είναι σαν να είμαστε εν καιρό πολέμου. Το είχα ξανακούσει. Δηλαδή, άμα γίνει πόλεμος με την Τουρκία και μας πέσουν οι Τούρκοι, θα σου πω και έτσι. Δηλαδή, κάνουν επέμβαση. Θα πρέπει να πάρουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αν θα απαντήσουμε εμείς.